Πολύ καλημέρα. Ναι. Και καλησπέρα μαζί. Μαζί, ακριβώ. Όταν ε, ημέρα φύγανε οι άλλοι με καλημέρα και ήρθαμε εμεί με καλησπέρα. Αυτή είναι η, η μεγάλη διαφορά στο, στο Λίμπερο. 17 λεπτά μετά τι 12. Σήμερα Τετάρτη, 11 Μαου. Και ξεκινάμε. Σε λίγο μαζί μα και ο Σταυρο Κόλκα, ο οποίο έχει ένα meeting με του ε, τεχνικού του Λίμπερο για το απόψινό show που θα έχουμε το βράδυ για την, 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 ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα Πάο Κάεκ. Ετοιμάζουμε πολλά και διάφορα και θέλει να το ετοιμάσει. Γίνεται μια ραδιοσκηνοθεσία αυτή τη στιγμή από τον Σταύρο Κόλκα και τους τεχνικούς του τεχνικού του Λίμπερο σε ένα meeting το οποίο διεξάγεται λίγο παραπέρα εδώ στο Ραδιομέγαρο. Τα χαιρετίσματά μα και στην Bond Studio η οποία μα έφερε ακουστικά εδώ και ένα χρόνο τα οποία δεν είναι συμβατά και ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη. Δηλαδή, τι στείνω, λέγκο, τι στείνω το μηχάνημα του ραδιοφώνου, το ίδιο πράγμα. Λέγω εύκολο. Ναι, Δεν είναι τι ναι, εύκολο ναι, είναι αυτό. Ε, και ακόμη δεν είναι συμβατά μετά από ένα χρόνο. Τα συγχαρητήριά μα να τα δώσουμε στην συγκεκριμένη εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, το, το show το βραδινό δεν αναβάλλεται. Θα γίνει κανονικά με περιγραφή Σταύρου Κόλκα από το γήπεδο τη ε, Τούμπα. Μάλλον θα γίνει ο αγώνα. Μάλλον θα γίνει ο αγώνα γιατί του άλλου αγώνε δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι μια και η δίκηση της ΕΠΟ εξακολουθεί να σας πουλάει όλους τρέλα και κάνει ό,τι θέλει ό,τι την βολεύει για να σας εκθέτει και να σας πάει τα νεύρα πριν από λίγο ορίστηκε ο τελικός κυπέλου για την 3η 17 Μαΐου και πλέον είναι ε, όλοι οι υπόλοιποι και η ΑΕΚ και η ΝΟΒΑ και η Λίγκε και όλοι οι υπόλοιποι να βρουν λύσεις για το πως μπορεί να παίξει η ΑΕΚ την Κυριακή, την Τρίτη και την Δετάρτη μαζί. Αυτό είναι τώρα το στοίχημα, το καινούργιο. Πώς θα παίξει η ΑΕΚ την Κυριακή με τον Πανιώνιο, την ε, Τρίτη με τον Ολυμπιακό και την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό. Εύκολο, φίλε. Θα μπει και η ομάδα μπάσκετ με χέρστον και τα λοιπά. Που καταφέραν να χάσουν χθε από τα 17 πόντους. Μη μιλάς εσύ, δεν σε παίρνει τώρα. Εντάξει. Γιατί. Ε, δεν σε παίρνει τώρα, μιλάς για μπάσκετ τώρα, για την ΑΕΚ. Πλάκα σε έκανε. Εγώ αν είχα. Δεν έκανε πλάκα από τα όλα και αν είχα ακόμα και αυτό το ρόστερ ολόκληρο θα του περνούσα. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Εσεί στο μπάσκετ του πάω. Καλή ξεκούραση ναι. να έχετε. Να βλέπετε του άλλου να παίζουν. Βλέπετε, να μπορεί να δει σήμερα 6,5 ώρα τον Άρη Θεσσαλονίκη. Ε, κάπου εκεί ξέρω εγώ. Νωρίτερα παίζει 7, 7 νομίζω. Νωρίτερα από τον Πάοξ. Μπορεί να βλέπει τον Άρη και εσύ να λε για τον Κασελάκη και για τον Τέπιτ και, και τα λοιπά για μπάσκετ δεν σε παίρνει να λες πολλά πολλά. Δεν κέρδισες κανένα φέτος. Άσε τώρα το... Αυτά για μπάσκετ. Αν έχεις να πεις κάτι μπορεί να το προσθέσεις. Okay, για μπάσκετ. Φίλε, τι να πω τώρα Άρα πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάντως ε, στο ποδόσφαιρο... Για το ποδόσφαιρο μπορώ να πω πολλά. Ε. Ε, ε, ε πώς δεν ε, μπορείς να πεις. Ε, ε. Τα βλέπω τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα εδώ που φτάσαμε. Αφού έγινε όλη αυτή η ιστορία και δεν με τελικώ να γίνει που δεν έπρεπε δεν έπρεπε να συνεχιστεί το κύπελο, δεν έπρεπε καν να γίνει ο επαναληπτικό που φάγαμε τζάμπα και βέρεσε το μείον τρία εμεί από την επόμενη χρονιά. Έπρεπε να σταματήσουν όλα. Αλλά αφού υπερίσχυσαν αυτοί που η λογική και να γίνει και να κάνει, και έπαιξε η ΑΕΚ δύο αγώνε. Ασκήθηκαν πιέσει από το Και εξωτερικό. έγινε και το μάτσα με τον Ολυμπιακό που δεν έγινε ποτέ, που δεν κατέβηκε ο Πάοκ και, και, το χρεώθηκε ο Πάοκ. Ναι, αφού έγινε όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να γίνει ο τελικό 17 του μηνό και να αναβληθεί μια αγωνιστική φάση των playoff. Δεν, δεν γίνεται. κατάλαβα. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Ε, δεν γίνεται, δεν υπάρχουν ε, είπαμε. Θα φύγουν οι διεθνεί που παίζουν μπάλα μετά τρει μέρε. Δεν γίνεται πάλι. Καλά σα κάνει, ξε πουλάει τρέλα η ΕΠΟ. Και πάει και βάζει 17 έχω... το μήνα στον κινηση, Τι. Την έχω. Πού είναι, φέρνει τον κοντόνι να τον πάρω. Έλα. Δεν πάνε οι διεθνεί με την εθνική. Ακυρώνω τα φιλικά, φάει τι ρίτε από τα φιλικά που έχει κάνει στην Αυστραλία. Γίνεται. Ορίζω το. Δεν το... είναι το... μόνο οι Έλληνε διεθνεί, δεν δεν πειράζει, εντάξει. Έπειτα θα κάνουμε τα πάντα να ακυρωθεί η τη εθνική. Πιστεύω ότι οι παίκτε θα πανηγυρίσουν έξαγα. Άμα γίνει αυτό. Αλλά δεν νομίζω. Δεν γίνεται. Αφού έχουν και άλλοι διεθνεί. ή άλλε εθνικέ. Ναι. Εντάξει, ολοκληρώνεται μια γελαιότητα. Όλη Οι φετινή χρονιά ήταν ολη Αλλά νομίζω ότι ούτε το πιο σατανικό μυαλό δεν θα μπορούσε να... να γίνει. Έτσι έπρεπε να γίνει όμω να βρει ένα τέτοιο. Άμα ναι, θε κάτι έτσι. να αλλάξει, πρέπει ναι, 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 ναι. να το ξεφτυλίσει εντελώ. Και πρέπει να την πληρώσει μόνο ο Πάοκ. Κανένα άλλο. Με πέντε αγωνιστικέ και κλεισμένων, με μείον τρει από αυτό το πρωτάθλημα, άρα με λιγότερο βαθμό. Ε, όμως, και τι κάνουν εφή, ναι, να σου δώσουν και πριν, επειδή πήγε μέσα και το διέκοψε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Επειδή Πάμε κάποιοι μπροστά. Και κάποιοι έπρεπε νόμοι. Μπήκε μέσα και το διέκοψε. Δηλαδή παρενέβη ο Κοντονή και έκανε αυτά που έκανε. Να παρέμβει και στι αποφάσει των πειθαρχικών. Να μην τιμωρηθεί ο Δεν έπρεπε να τιμωρηθεί, κύριε. Υπάρχει, είπαμε και το πνεύμα του νόμου από το γράμμα του νόμου που λέει ότι κινδύνευσαν ζωέ. Φάει το μείον 3 και άλλο μείον 3. Και εγώ, άμα ήμουν εξή φίλαδο τώρα, τώρα, θα έλεγα είμαστε μάγκε, ρε φίλε. Διότι βάψαμε αυγά με πορδές. Με τα ψέματα και με ξένα κόλληβα κάναμε μνημόσυνο. Με τα κόλληβα του Σαββίδη. Ε, κοροϊδό σαβίδι. Μην μιλά έτσι. Πληρώνε. Μην μιλά έτσι. Για να μην πω για λεφτά, έτσι. Είπα μόνο τα μείον που φάγαμε και τα κεκλεισμένων. Μην τα μεταφράζω και σε ευρώ. Το τι χάθηκε. Πήρε απόφαση μόνο του. ήταν. Να γίνει 17 Μαου τελικό, Η ΕΠΟ είναι η διοργανώτρια αρχή. Ό,τι γουστάρει κάνει. Και πολλοί σα είναι που σα επιτρέπει να κάνετε και playoff. Θα έπρεπε να τα ματαιώσει. Έτσι. Άρα για τον Μπάουκ δεν έχει δίκιο για τι τιμωρίε. Αυτό αποφάσισε, είχε την ευχή να αποφάσει κάτι άλλο και θα υποστήριξε. Ναι, αλλά συνέπειες. πέσαν όλοι πάνω και είπαν όχι. Μην αποφασίσει κάτι άλλο. Αποφάσισε αυτό. Ποιο όλοι. 50 άτομα που συνάντησε στη γιορτή του είπαν ε, να πάει να παίξει. Δεν πήγε στη γιορτή, δεν ήταν στη γιορτή. Στο Σάρκ ήταν ε, η ομάδα του 85. Πήγε λίγο αργά. Η ομάδα του 85 στο Σάρκ. Η ομάδα του 85 πήρε το πρωτάθλημα. Σκαρτάδο, μαλλιούφα. Σύγκα ε... ψαρά. Ε, αυτή τέτοι, τέτοι, Σύγκας, αυτοί, αυτοί ήταν η 50. Ε, αυτή ήταν, ε, ήταν που του λέγανε. Όχι όλοι. Ο Γιούρι, τι είχε πει. Ο Πάπριτσα δεν ξέρω. Ο Μπαγκιάτ. Τον Πάψα τον έχω ακούσει να μιλάει. Ε, όχι τώρα. Ενώ τον έχω, τον έχω δει εκατοντάδε φορέ, ναι, δεν ακούσει φωνή. Μιλάει, μιλάει. Μιλάει ελληνικά, κανονικά. Αυτά γίνονται στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου με την τελευταία απόφαση. Τι μα τι μα νοιάζει. Αφού παίζει ε, πάω απέξω. Δεν μα νοιάζει, εννοείται. Ναι. Απλά δεν είναι η παροδία. Δεν πρόκειται να γίνει τελικό σκυπέλο. Να δει που θα κατέβει το, την, Τρίτη, θα κατέβει ο Ολυμπιακό στο γήπεδο. Θα περιμένει την Άγια να παίξει. Κάτσε να δει. Και ετοιμάζεται για την Τετάρτη. Ναι. Και για να μην του καταλάβουν, θα πάνε το ηλεκτρικό. Ποιο. Ε? Ποιο. Θα πάνε το ηλεκτρικό. Οι του Ολυμπιακού. Ναι, καλά. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Τα αφήνουμε στην άκρη όμως. Γιατί 8 και μισή σήμερα ξεκινούν τα play-off. Μπορεί η Άκη να το δει σαν προπόνηση ρε, το μάτι τη Τρίτη για το μάτι τη Τετάρτη. Ναι, να ναι. κάνει ένα χαλάρωμα με τον Ολυμπιακό. Ναι. τιμή και δόξα στον Παύλο Γκαρσία. Η ΠΑΟΚ εύχεται, χρόνια... εύχεται στον Παύλο Γκαρσία, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 39 χρόνια υγεία, ευτυχία και επιτυχίες σε όλους τους τομείς. Σήμερα, ε; 11 του μήνα, σαν σήμερα... 11 Μαΐου. Ναι. Πέθανε και ο στράτος Διονυσίου σαν σήμερα. Ναι. Ναι. Μου ήρθε τώρα. 11, 11 μικρός Μαΐου, πέθανε. Ε, ναι. Μικρός πέθανε αυτός. 60 -κάτι χρονών, μικρό Η έκπληξη ήταν μεγάλη. Το θυμάμαι εγώ, ρε φίλε, πώς παιδεύει. το θυμάσαι. Πολύ στεναχώρια. Ε, βέβαια. Στου αμπελόκηπου ε, γεννήθηκε, έμενε. Νομίζω στι Σέρες γεννήθηκε, στη Νέα Ζυχνή, κάπου εκεί, mm. Σερών. Και ήρθε σχετικά μικρό στη Θεσσαλονίκη έμενε αμπελόκηπου. Πασίγνωστο εκεί. Mm. Ράφτη. Ο ίδιος... χρόνια ενώ τραγουδούσε. ναι. ναι. Βέβαια. Και μετά αφουσιώθηκε επαγγελματικά στο τραγούδι. Και πάω ξάκι, μεγάλο βέβαια, γι' αυτό και το συζητάμε. Το πάω 24, διότι. Έτει τον έφαγε ο καϊμό που οι άλλοι γίνανε πανθυναϊκοί. Οι άλλοι δύο. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Αυτό μα τρώει, Το φιλότιμο μα τρώει, μα πανθυναϊκό. Ταύσει τα παιδιά του να γίνουν ότι η ομάδα ναι, του Ναι, ναι. Αυτό, αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Ω, αυτό είναι στίγμα. Κάτσερε η στράτο. Δηλαδή, πώ έκανε, έδωσε μάχε. Γκαρσίου, Στονταξύ, το πρέπει να σε μάχε, αλλά το ξέφυγαν. Ναι. Αλλά εμεί μένουμε στα γενέθλια του Παύλου Γκαρσία 11 Μαΐου. Στον μεταξύ, 12 Μαου έχει διάφορα γεγονότα ιστορικά. Το κύπελο στη Φιλαδέλφια πριν είναι 12 Μαου. Ναι. 12 Μαου το 0-1 πάλι με τον Ολυμπιακό. Στα στο off. 10, ναι, το 10. Με Ιβίτς. Χρόνια πολλά στον Καρσία που σήμερα γίνεται 39. Ο Καρσία που είναι προπονητή βεβαίω πλέον στο, στο και στην ΚΑΠΑ 17. Ε, Τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή γράφεται φέμα Αφήνεται και ενώ το μήνυμα στο 54526. Έχουμε το παιχνίδι, ναι, μεν, ναι, ναι, ναι. έχουμε και όλα αυτά τα ονόματα, όλα αυτά τα μεταγραφικά τα οποία προκύπτουν κυρίως από το εξωτερικό για διάφορες περιπτώσεις. Ε, φτάνει στο σημείο ο ΠΑΟΚ να αντιδρά κάποιες φορές γιατί συνήθως αφήνει ασχολία στα πράγματα δεν ε, να επιβεβαιώνει να διαψεύδει γιατί άμα μπει σε αυτή τη δικασία πρέπει μετά κάθε μέρα να, να δίνει ένα στίγμα αυτό ισχύει, το άλλο δεν ισχύει και δεν το θέλει αυτό, δεν το θέλει να επιβεβαιώνει και να διαψεύδει ε, αλλά σήμερα ξέρει γιατί ε, στάθηκαν την ανάγκη για μια περίπτωση γρήγορα γρήγορα να διαψεύσουν, να αναρωτηθούν ποιο είναι αυτό που λέει ότι έκλεισε τον Μπάουκ κτλ. Θα αναφερθούμε με λεπτομέρειε και σε αυτό το θέμα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο για να επιστρέψουμε σήμερα όπου πέρα από το ποδόσφαιρο δίνει μεγάλο παιχνίδι και η γυναική ομάδα του handball η οποία άμα θέλει να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει εκτός έδρας τη νέα Ιωνία. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Σταυρέ, εκεί που λέει τζακ, να ξέρει, δεν είναι το ουίσκι, είναι ένα βίσμα για, το... για τη μετάδοση το βράδυ. Πού ρε. Τα έβγαλε φωτογραφία αυτά, Τα θα, έχουμε. Φωτογραφία, θα ναι. κάνουμε το βράδυ στο show. Θα με βοηθήσει να το στήσω αυτό. Εγώ που το έβγαλα μια φωτογραφία πως μπαίνει και δεν έχω καταλάβει τίποτα ακόμα. Εντάξει, θα δούμε. Δεν χάνεται η περιγράφη το βράδυ, εδώ στον Λίμπερο, δεν χάνεται. Μέχρι και κόσμο θα έχουμε. Να ξέρετε, δηλαδή ενώ το μάτσα γίνεται χωρί κόσμο, εμεί στον αέρα θα ακούμε και κόσμο, Ε θα έχει καμιά 100%. θα έχει, καμιά... έχει, καμιά... καμιά... έχει να πέσει μπινελίκι, άμα δεν μπορούσα να το στήσω, Πραγματικά πιστεύω ότι ένα ε, τεχνικό τη NASA δεν τα κάνει αυτά σε μία μέρα. Ναι. <clears throat> Πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνει ο αστέρα Τρίπολη. Μια και λέγαμε σήμερα, σαν σήμερα, τι έχει συμβεί σαν σήμερα το 77, τη μεγάλη αυτή την ιστορική για την παγκόσμια κοινότητα, γεννήθηκε ο Πάμπλο Γκαρσία, σαν αύριο έγινε κάτι άλλο, σαν σήμερα γράφει ο Αστέρας Τρίπολης στο διαδίκτυο, από ό,τι κατάλαβα, θυμίζει ότι εμείς, ο Αστέρας Τρίπολης, ήμασταν οι ηθικοί νικητέ στο τελικό κυπέλου, που έγινε το 2013. Βεβαίω. Γιατί να μην το γράφει. Κάθε δικαίωμα έχει. Το τελικό κυπέλου ε... Να και θυμίζουν και τις έχει φωτογραφίες από τον κόσμο του Αστέρα Τρίπολης υπέροχος κόσμος ηθικοί νικητές Να. Αστέρας Τρίπολης FC Οι οποίοι ηθικοί νικητές 125 likes Οι οποίοι ηθικοί νικητές ήταν η ηθική αυτούργη της πτώσης του Ηρακλή στην ε... τέταρτη κατηγορία διότι αν Άλλο δεν είχαν αυτό δημιουργηθεί εκείνα τα γεγονότα, ο, ο Αστέρα θα έπεφτε και δεν θα ήταν ποτέ δυναμωμένο και σε αυτό τον τελικό του 2013. Άλλω, θα πει ο άλλο. Ενέρευε με αυτό το σύστημα που ανέχτηκε και υπηρέτησε, μετά σε έστειλε και σένα για βρούβε. Τι να σε πούμε τώρα. Μην, μην, μην πα να αποδυναμώσει το ότι σε απέκλεισε τον ημιτελικό, γιατί αυτό κάνει τώρα. Αυτό είναι ο βαθύτερο σκοπό. Να αποδυναμώσει και να ξεχαστεί ότι εσένα και αυτή η μικρή ομάδα απέκλεισε όπω τόσε άλλε για να παίξουν τελικό. Όπω σε όλα ημιτελικό, τα Στον ημιτελικό με απέκλεισε ναι. ένας ένα συγκεκριμένο γρουσούζη Πάοξη. Αν ακούει τώρα, πιστεύω θα το καταλάβει. Γιατί ρε φίλε. Ο οποίο ήταν στη θύρα των επισήμων. Φάση δεν έκανε. Άκου τρίπολη. λίγο. Στη θύρα των επισήμων στο πρώτο ματ Πάο Καστέρα Τρίπολη 2-1 στην Τούμπα. Όπου αυτό ο γρουσούζη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Μάλλον σε έναν πάοξι, στο γήπεδο δεν υπήρχαν φίλοι του Αστέρα Τριπέζη. Το Είχα πάει εγώ στο γήπεδο με την Αλίκη και τα δύο παιδιά. Και ο ένα ο Παοξή είναι δύο σκαλάκια πιο κάτω από εμά, ο άλλο δύο-τρία πιο πάνω. Κάτι λέω ένα τον άλλον για να αδιανέατο τον λόγο και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μαλώνουν μεταξύ του. Γίνονται αυτά στα γήπεδα. Και το πιάνω λίγε μέρε μετά και του λέω, Το κατάλαβε, του λέω ότι αποκλειστήκαμε για σένα. Κάτι λέει, μου είπε. Εγώ άλλο κατάλαβα και μαλώσανε φίλε το εντό 4. παιχνίδι χωρί φυλάδου. Και ο Πάο κέρδισε 2-1. Αν θυμάστε τη φάση που ε, στην αρχή ακυρώθηκε προσωρινά τον goal του Αστέρα Τρίπολη για offside που δεν υπήρχε. Και τελικά όντω συνεννήθηκαν μεταξύ του, το καταλόγησαν. Το, και το, 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 το μόνο που κάναμε ήταν να το κάνουμε 2-1 προ το τέλο του παιχνίδιου. Και μέσα στην Τρίπολη, λογικό είναι: πίεση μα μου από εδώ από εκεί. Ε, τι πίεση. Φάγαμε <laughs> ένα γκολ. Φάση δεν έκανε. Τι πίεση. Δεν έκανε φάση το 0-0. Μετά στο 2-0 το πήγε να το πας στην παράταση. Είναι μόνο που κόψανε. Δεν το πήγε. Ναι. Και το ψάρι του τη Αλπική. Τέλο πάντων, δεν ήσουν εσύ. Όχι, ήταν Είναι ωραίο το, αυτό που κάνει ο Αστέρα. δηλαδή α, τη συγκεκριμένη περίοδο που γίνονται τόσα και τόσα. Το να υπενθυμίζουν και αυτό το γεγονό είναι ε, χρήσιμο. Δεν το δέχομαι όμω, ρε φίλε, από αυτού του συγκεκριμένου. Ε, δεν έχει σημασία. Πρέπει και ο ατρόμητο να, να ήταν και η άγνοια ήταν. Πάλι εκεί ο Γιάχος δεν θα βλέπει τίποτα. Αυτό είναι το, το νόημα. Ότι όλοι έχουν περάσει από αυτή τη θέση. Εδώ βέβαια μιλάμε για μεγάλο παιχνίδι, τελικό κυπέλου. Εντάξει. Και μιλάμε και για φάση αδιανόητη. Όπω και να το κάνουμε. Εκεί ο, ο επιπρόσθετο ήταν που Ο Τριτσόνη. Το μεγαλύτερο βάρο. Ναι, ε, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ο Τριτσόνη. Σήμερα δεν ναι, ναι, mm. δε, κέρδισε ο Ολυμπιακό. Κέρδισε η αλητία. Είχε πει ο Μπάκο. Τι άλλο θέλετε να σας πω, είδατε μόνοι σας, διοική αλητεία, μιλάμε για αλήτη Γιάχο, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, ο Γιάχος ο αλήτης κέρδισε και η αλητοπαρέα του, είχε πει ο Μπάκος. Και παρόλα τα όσα λες και έχεις δίκιο για όσα έχει κάνει αυτή η ομάδα, ε, είναι πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο σήμερα κάνει ο Αστέρας, τέτοια μέρα, να το, να το θυμίζει. Ούτε τα συμψηφίζω, ούτε είμαι τη λογική ότι επειδή έγινε εκείνο και επειδή ο Αστέρα ήταν στο άρμα επί χρόνια, τώρα δεν δικαιούται να μιλάει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά λέω ότι εξηγώ για ποιο λόγο αδικήθηκε. Αδικήθηκε από το σύστημα που υπηρέτησε. Ναι, όμω. Και όμως αφού είμαστε ότι όσο... θα αδικούνταν κάθε άλλη ομάδα. Δεν έπαιζε ρόλο ότι ήταν και αυτή μια μικρή ομάδα που υπηρέτησε ένα σύστημα. Και ο Πάοκ να ήταν, μάλλον δεν θα βλέπει τίποτα εκεί ο διέτης. Εννοείται. Ναι, αυτό δεν σου λέω. θα βλέπει τίποτα. Αυτό σου λέω. Αυτά από τη σύγχρονη ιστορία, γιατί είναι μόλι πριν τρία χρόνια αυτό το γεγονό. Τρία χρόνια μόνο είναι. Άλλη επέτειο. Τι. Τη Ριζούπολη πάλι ζούμε. Φοβερά δι πράγματα γίνονται. Αυτό. Φοβερά πράγματα. Μπράβο. Αυτό είναι το υλικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το υλικό Κάθε μέρα κάτι θα υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα που γίνεται όλο αυτό. Τι, τι έγινε φέτο, Έγινε το μεγάλο μπάχαλο σε αγώνα πάω Ολυμπιακού για του mm. γνωστού λόγους. και από εκεί πέρα γίνεται ένα μεγάλο μπάχαλο για αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ. Γίνεται ένα μεγάλο μπάχαλο για όλα όσα προκαλεί αυτή η ομάδα με του συνεργαζόμενου τη ΕΠΟ. Και ακριβώ αυτό το σκηνικό έρχεται εδώ, διάφορα αφιερώματα να μα θυμίσουν την επέτειο τη Ριζούπολη. <χει> όπου κάνει δηλώσει ο Ζαυραδινός ο επέφυνος ασφαλής του Παναθηναϊκού και σημειώνει ότι οι τότε συνάδελφοί μου του Ολυμπιακού ε, πλήρωσαν τα γραμμάτια, δηλαδή έχουν αποζημιωθεί για όσα κάνανε εκείνη τη βραδιά και έρχεται και ο Αστέρας Τίπλος να μας θυμίσει και τη δική του επέτειο πάλι με τον Ολυμπιακό. Με, Αυτό είναι με, το ποδόσφαιρο τυχαία χιέρε Και λένε ε, όλοι για το μανιάτι το παιχνίδι το θυμάστε. Ε, έτσι, και... ε, εκατό, μηδέν, ναι. Ναι. Γιατί εμεί θυμούμαστε φάσει. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη ο τελικό Πάοκ Ολυμπιακό 4-2. Πο, ο Καρδαφέρι παίζει 80-20 Ολυμπιακό. Και βάλε. Και δεν του βγαίνει απλά. Και δεν ναι, του βγαίνει. Ναι. Ό,τι πάει μέσα δικό μα γράφει. Σαν το Μάνταλο. Σαν τα μάτια του Μάνταλου είναι. Ο Μάνταλο δεν εκτίθεται τόσο πολύ όσο ο <στονίλειες> Καρδαφέρι εκείνη τη μέρα. Άστο. Ο Μάνταλο το πάει σε επίπεδο φιλοσοφία. Δηλαδή, τι δεν συμφέρει τον Πάοκ να σφυρίζω πολύ με στην τούμπα. Ωραία, σφυρίζω πολύ. Καταλαβέ. Και δίνει 4-5 κομβικά. Ή δεν δίνει 4-5 κομβικά. Ναι, ναι. Ο Μάνταλο είναι με διαφορά ο πιο καλό διαιτητή που υπάρχει και αυτέ τι δουλειέ. Σαν ταλέντο. Ακούει. Σαν ταλέντο, ακούει, όχι. Ακούει, σαν θέλεσαι. ταλέντο είπα. Έχει ενημερωθεί τι ακούει. Ο Μάνταλο, αν ήταν καθαρό, θα ήταν διαιτητή τη Άμπιο Λίνκ. Αν να... ήταν καθαρό. Και χαιρετή να δώσει το μαθήμα. Τον λέω ότι δεν είναι καθαρό. Δεν φοράει καθαρά ρούχα. Όχι, δεν παίζει καθαρά. Mm. Είναι και σε διάφορε συνομιλίε. Είναι διαπλεκόμενο. Μάλιστα. Ναι. Φοβερό σκηνικό, φοβερό. Δηλαδή δεν το είχαμε σκεφτεί, αλλά το, το βλέπουμε να έρχεται μπροστά μα. Mm. Το πρωί έχουμε αφιερώματα για την επέτειο τη Ριζούπολη. Μετά έχουμε αφιερώματα για την επέτειο τη... του, του, Μανιά, του Μανιάτη. Και αν ψαχτούμε, θα βρούμε και άλλε τέτοιε. Δεν είναι τίποτα. Ένα γιατί είναι μέρε που γίνανε τελικοί κλπ. Εντάξει. Και άλλα θα έχει. Ε, δηλαδή κάπου τώρα θα έχει ο ξύλο Τόσο κοντά ήταν. Ε. Ε, δεν συνδυάζεται με τον Ολυμπιακό. Είναι άλλε αλλες εποχέ. Συστημικά ήταν. Άλλε εποχέ του ποδοσφαίρου. Τέλο mm. πάντων. Πάμε στα του Παοκαεκ, Το οποίο θα γίνει σίγουρα. Θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι γύρω στι 11, 11, και η ΕΠΟ έτσι μάγκικα και με επιθετική ανακοίνωση όρισε τον τελικό του κυπέλου για το βράδυ της 3ης 17 Μαΐου. Που δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει. Έτσι. Με το, με το ζόρι δεν ακούμε τίποτα, δεν μασάμε. Με τους ίδιους όρους, με τους ίδιους βοηθούς, με το Σιδηρόπουλο κτλ. Θα είστε στο άκανα, να παίξουμε κύπελο. Εσείς που δεν το θέλετε και θέλετε να μας εκθέσετε. Δεν θα σας περάσει. Ορίζουμε το μάτς εμείς για την τρίτη. Δημιουργούνται πάρα πολλά ζητήματα. Δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση από τον Υπουργό, από τη Λίγκα, από την Όβα, από την ΑΕΚ που εμπλέκεται. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Άρα επειδή ε, όλα αυτά μπορούν να γίνουν και τις επόμενες ώρες και αύριο, ας ασχοληθούμε με το σημερινό γεγονός που είναι η πρεμιέρα των play και το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Βεβαίως παίζει και Πανέος Παναθηναϊκός, ε, το Derby όμως είναι το βραδινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, δυστυχώ στην άδεια του Umba. Θα καλύψουμε εμεί με τις φωνές μας, δε φίλε να δημιουργήσουμε κλίμα. Ποιο? Εσύ δεν που κάνει κίνητη μετάδοση που φωνάζει γκολ γκολ γκολ. Δεν είσαι yeah. σαφώ ή απαλού έρχεται. Ε, oh, yeah. Ε, απαλού έρχεται. Ε, το... Και δεν έχουμε να κάνουμε μαζί μετάδοση φίλε. Οπότε δεν στην ξάνθη που πανηγύρισε το γκολ του Σουλτάνη στο τέλο. <laughs> ε. Και στον <laughs> Πλατανιά κάναμε, ρε. Ακάνω στον Πλατανιά. Που περιέγραφε τι το καθυστερήσει του Τζαβέλα στο τέλο. Δεν το θυμάσαι. Ναι, το με πόση περηφάνεια το, το περιέγραφε. Περηφάνεια. ναι. Εδώ βλέπουμε το ποδοσφαίρι του Πάουκ ο οποίο κάνει τρία λεπτά για να εκτελέσει το πλάγιό out. Που Καταγραφή του αγώνα. Ε. Πάμε στα σημερινά να δούμε τι θα δούμε. Έλεγα για το Λέο Βατ με κοροϊδεύε. Ποιο Λέο Βατ θα Δεν παίξει ο Λέο Δεν Είπα αυτό, βατς. είπα ότι είναι λάθο να παίξει ο Λέο από τραυματισμό. Είναι πιο σημαντικό στην Κυριακή. Αυτό λέω εγώ. Δεν γίνεται να παίξει ο Λέο Πάρ το Λέο στην δεκάδα. Το να Καμάρι τη κουρατεία. Μα κάνει να αντέξει το παιδί. Ο ποδοσφαιριστή. ο οποίος... κάνει να αντέξει τα δύο πρώτα για να πάρει μια ανάσα στην Ασμήν, λέγω Ο ποδοσφαιριστή, ο οποίο είναι πολύ καλό ω πλάγιο back και είναι λαμογιομεταγραφή ω full back. Αυτό, Αυτό το, το καμάρι τη mm. της Κροατία. Όταν ο, ο Κόλμπι και, και μεγάλο, μεγάλο μπακ, στην Αυστρία. full back ο Λεόβατς. Ωραία. Οι άλλοι ακόμη πετούσαν ένα ετώ. Είμαι ο καλύτερο δημοσιογράφο σκάουτ του πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Μην μη, μη, δω, μη, γε, μη, γε, μη γελάς. Βεςτα, Χρήστο πότε τα έλεγα. Μην πότε τα έλεγα. Εντάξει. Πριν έρθει στον ΠΑΟΚ ακόμα. Έτσι. <laughs> <laughs> Πριν έρθει. Εύε. Τι τον έχει κατεβάσει, τι άμπαλο, τι ότι δεν ξέρει να κάνει Δεν είναι χάφι, παρέ. Τι ότι δεν μπορεί να, πάρ, να πάρει τα πόδια του, τι ότι Άσερα πατάει τον κόλο του που έλεγε κάποιο άλλο. Με το που άλλαξε θέση, ο λέω έγινε είναι πολύ καλό. Ευχαριστή. Εύε. Τα χαρακτηριστικά το άλλαξαν εκεί. Ο ευθρό, ο, ο, μέχρι και όμορφο τον είπε. Ω πλάγιο μπακ. Ναι, ναι. Είσαι Ω full back τον έλεγε τι χάλια μούτρα είναι αυτό που τον βρήκανε. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιο ξεφώνησε τον Ντούντορ που τον έβαζε full μπακ Δικαιώνοντά μου βέβαια. Ναι. Και ο ίδιο ο Πάοκ σε αναφορά του στην επίσημη στοσελίδα έλεγε ότι ο πολύ βελτιωμένο λέω βατ από τη στιγμή που παίζει αριστερό μπακ. Τώρα στον Ντούντορ που θα πάρει τα εκατομμύρια ευρώ από τον Μάκ και τον Λούκα θα δώσει τίποτα. Που εξαιτία του θα πάρει 10 εκατομμύρια από τη χρησιμοποίηση του Λούκα στην επίθεση και του Μάξ στην επίθεση. Που θα, που θα πάρει καμιά δεκαετία εκατομμύρια. Θα του δώσετε τίποτα. Δηλαδή επειδή έπαιξε ο, <συ> με το τον. Δύο... Γιατί δύο... μα έχει φάει τον Κωστίκο και τα μωρά του Κωστίκου και τι μεταγραφέ <συσχ> του Κωστίκου. Ο και... Όλα ο αυτά είναι πιο επιτυχημένα. Όλα αυτά είναι ο, Λέ, Για τον Τίτο γιατί δεν λε Που θα πάρει 10 εκατομμύρια από δύο απλέ κινήσει που έκανε. Και άλλαξε ε, ο τη, ο την θα πορεία του ποδοσφαίρου. Ο Λούκα θα έπαιζε τη θέση αυτή στάνταρ. Τι την έπαιζε στα πέσει, δεν έβλεπε τα παιχνίδια μα. Τι λε. Δεν έβλεπε τα παιχνίδια. Άσε. Δεν βλέπει μπροστά σου. Ο Τούντο το έκανε. Κοίτα, γιατί το έκανε και με τον Μακ. Γιατί αυτή είναι φιλοσοφία του. Δηλαδή 3,5 από, το από τον Μακ και 4,5 από τον Λούκα με 30% ποσοστό μεταπόληση. Δηλαδή η Λέστερ δηλαδή, θα 15 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια λίρε. Πάνε τηλέφωνο στο Ρανιέρ και πε του. Αξίζ, αξίζ, αξίζει τον κόπο. <laughs> <laughs> ναι, δώσε όμω, πε κάτι. Δεν θα δώσει, εντάξει, δεν πρέπει να δώσει. 8 εκατομμύρια παίρνει 2 το Σάντο και 6 εκατομμύρια 6 παίρνει το εκατομμύριο. Κλείσαμε. Που διαλέγει ο Σάντο. Και κλείσαμε. Τελείωσε. Πρώτο του χρόνου. Του Μπερμπάτοφ τα λεφτά που. Τι. Ε, άμα φύγει ο Μπερμπάτοφ, έχει και 1,5 εκατομμύριο από εκεί. Το, εξ... το εξοικονομεί. 9,5. Ε, να μην 2,6 και 5,6 με αυτή τη λογική. Να βάλω κάτι να έχω στο τέλο. Τι. Άμα, άμα έχει κάποιον πολύ ακριβό. Είχε τον ο Ρικάρντο Κώστα, τον, τον έστειλε και αυτόν. Εντάξει. και από εκεί κάτι. Ε, δεν έχει κάτι άλλο τώρα πανάκριβο. Αν πάρουμε 8 εκατομμύρια από, το... Mm. από του δύο αυτού. Του οποίου του έκανε. Ναι, του ανέβασε ναι. την αξία ο Ιγκορ Τούντορν. Ναι, 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 αυτό. Ναι, αντε, Συμφωνώ, άντε, γιατί δεν διαφωνούμε. Ε, μα... ναι. ναι. Ωραία. Θα πάρω την ΕΠΣ Καβάλα, την ΕΠΣ Σάμου, την ΕΠΣ Χανίων. Α τα αυτά, ρε. Μπάλα θα παίζει, θα κερδίζει και ένα διπλό. Θα παίρνει και διπλό. Α, μα είναι και αυτό. Ξέχασα. θα πάρει κανένα προσωπικότητα. Που έχει κάνει Εκτό έδρα από. Από πότε είμαστε με του Ξέρω εγώ. Πότε δεν Με του Μεγάλο μάτσο, όχι. Μαθρώκι... Στην Καλονή. Στην Καλονή και δεν πρώτο ε, ναι, κάναμε μεγάλο τέρμπι, έχει κερδίσει του έδρα. Θυμάσαι από πότε. Υπάρχει μικρό τέρμπι, Που τα όλα τα βασικά. Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι. Έστω και ε, ε, ευρωπαϊκό. ποιο κερδίσαμε τελευταία. να δεν Τι είναι μέτρηση. Είναι ένα Ωραία, για, ούτε, γεγονός, τα, γεγονός. ούτε τα. Ούτε τα δεν κέρδισα. Καλά που είναι καλό Χριστιανό ο Γκουνδουλάκη και πλάσα πάνω στο γλυκό. Ωραία. Ο γλυκό το έβγαλε. Ναι. Ε, Άρα ποιο. μιλά για ποδόσφαιρο. Και τα εκατομμύρια που θα πάρει χάρη στον Ιγκορ Τούντορ να τα αξιοποιήσει ποδοσφαιρικά. Πάμε παρακάτω. Για το Μάτσι δεν έχει πει κουβέντα. Για το Μάτσι να πω. Είμαστε καλύτεροι από την Νάικ. Ξεκάθαρα. Να πούνε, παίξα να αποδείξουν. Πού το έδειξε αυτό. Και στα δύο περνάει με την Νάικ. Και στα δύο. Ρεβαίως. Εντάξει, το δεύτερο. Στο δεύτερο είναι μαγική εικόνα. Χάνει ο Ροντρίγκε. Ε, μισό μηδέν λίγη, δεν είναι μαγική εικόνα. Ε, μισό μηδέν Όχι, δεν άλλο λέω, ρε. Είναι κακή τοποθέτηση τη ομάδα από τον Τούτορ που την έχει 30 μέτρα πίσω χωρί λόγο. Βάζει τον Κλάου να κυνηγάει το Σιμόε με αποτέλεσμα να χάσουμε μέτρα. Όταν καταλαβαίνει τέλο πάντων ότι δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο απέναντί του, βγάζει την ομάδα μπροστά με παίχτη λιγότερο και του κάνω πέντε φάσει να σοφαρίσω. Ναι, αυτό με τηλεκοντρόλ γίνεται. Τη βγάζει την ομάδα, την πάει πίσω, την πάει μπροστά. Πείτε, δύσκολη η ομάδα να αφού έχανε, ρε. Ε, τι? από μόνη τη, τι ο προποντή, ε, ε, χρειάζεται το εντολή. Ο όμω έβαλε το σύντροφο να κυνηγάει το αμυντικό χαφ. Τι θα κάνουμε τώρα. Πέζουμε εσύ πολλά παιχνίδια στην Αθήνα Ντέρμπι, στα οποία ο κάνει 6 τελικέ. Η ΑΕΚ είναι η χειρότερη ΑΕΚ μετά τη χρονιά που έπεσε. Ε, δεν είναι τόσο χάρη Πώ θα το κάνουμε τώρα, δεύτερη τερμάτιση. Είναι, δεν είναι, έχει τόσο τύχη. Ναι, είχε και τύχη. Δεύτερη τερμάτιση. Ε, το, το επίπεδο τη άκρη, φίλε. Και μπράβο του κιόλα. Έμα ε, αυτό. Είναι ένα, ένα πέμπτο από το δικό σου. Παρ' όλα αυτά έχει σταθερότητα. Ναι, γιατί είσαι καλά κιόλα, όχι γιατί αυτή έχουν ομάδα. Συγκρινόμαστε τώρα με όλου. Όλοι με όλου. Και ναι, άκρη μάτισε δεύτερη. Εγώ, στα δύο παιχνίδια που παίξα την άκρη, δεν με φοβίζει. Αραβίδι έχει. Αραβίδη που δεν έπαιξε τον άλλο 39 λεπτά. Τον Κολοβέτσιο που έφυγε από το Άρισα ελεύθερο και πήγε στη Λίστα Ποιον έχει. Ο Γκάλο μου αρέσει μόνο. Τζιμπούρ. Ο Τζιμπούρ. Μεγάλο είναι... ποδοσφαιριστής. ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Κακή χρονιά. Πάμε παρακάτω. Εσύ ποιον έχει, ρε. Που, που, λέει, ποιον έχει εσύ. Ο, ο Κλάο. Ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα. Λέει, να με αναγκάζει. Τον 7ο καλύτερο φόρ <laughs> περιοχή τη χώρα. <laughs> Τα λε πάντα αγόρμα. Τα ένα παίκτη που βάζει 15 γκολ τη σεζόν. Δεν έχει άκρη τέτοιο. Έχω καλύτερα στόπερ. Μα αφήνει, τόσα έχει βάλει. Δεν έχει βάλει, 8 έχει βάλει. Έχω καλύτερα στόπερ. Έχω καλύτερα. Έχω εισάξει αμυντικά χάφη. Μην πω καλύτερα. Που μου κάναν τον Γιώχανσον επεπέκτη. Η Σκάλετ Γιώχανσον. Ναι. Ωραία. Γκάλο έχει. Εντάξει, έχω Με τη Δεν είναι θέμα δηλαδή. Παρόχα έχει. Καλύτερο θεματοφύλακα έχω από τον Παρόχα. Σιγά μου, εντάξει. Καλύτερο θεματοφύλακα έχω από τον Παρόχα. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Ο Παρόχα είχα στη θέση του να ανέστησε κάποια φάση. Που κόβεται λόγω επιθέτου. Βαθμού έχουν δώσει αυτή την άγρια Αγόρι τις... μαζί τι σου, τι σου έχασαν κιόλα. Βαθμού έχουν δώσει. Ρε, εσύ, το ότι εγώ είμαι ανισόρροπο δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Τι άλλο έχει για να μα πει ότι σε άδειο γήπεδο πρεμιέρα. Στη μόνη θέση που υπερτερούν ωραία, είναι στο 10. Αν παίξει ο Βάγκα εκεί. Που και αυτό μέσα στο παιχνίδι δεν είναι 90 λεπτά μέσα. Γκέσταρι Στάλιν. Απλά όταν είναι και είναι πιο αποτελεσματικό από του δικού μα. Στη μόνη θέση αυτή υπερτερούν. Έτσι πιστεύω. Ναι. Δηλαδή σύγκριση Μπαρμπόσα Ροντρίγκε. Οι προπονητέ ψηφίσαν οι Ροντρίγκε. Τι έκανε δηλαδή. Το Ροντρίγκε ψηφίσανε. Ναι. Τζαβέλα σε. Τι, άρθρο. Τον κατουράει. Ουσιαστικό. Κράτα τη συζήτηση λίγο χαμηλά. Αυτό προσπαθώ να. Όχι, ρε φίλε, μισό Μπαρόχα γλύκο. Εγώ λέω γλύκο έχει παίξει μοντιάλο. Μπαρόχα τι έχει παίξει. Έχει δώσει βαθμού πολλού φέτο. Ο Μπαρόχα. Ναι. Έλα ρε Μίτσο, τον προχώρα. Τι βάει γλύκο, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο ένα είναι ένα 14, ο άλλο είναι ένα 90. Ωραία. Τα αριφλέξ του είναι τα ίδια και με τα πόδια και ο γλύκο. Δεν τον βλέπει ούτε η μάνα του. 1,90. Που λέει το παλικάρι μου. 1,90 είναι ο γλύκο. Κάθε φορά ούτε με αερόσολα. Εσύ πέσε μπάσκετ. Και λε ότι είσαι. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Ναι, τέλο πάντων. 1,90 είναι ο γλύκο. Με τα κούνι. Kitz you γκάλο. Ο γκάλο καλύτερο. Γιατί είναι πιο ισορροπημένο σε άμυνα και πίθεση. Είναι πιο αποτελεσματικό. Λέω βατ. Διντάκ. Έλα, αγόρι μου. Τι Λέω βατ γαλλύκο Ποια κάνουμε τώρα, δε ποιον τα τα Δεν το λέω, Τσανίχη, αδερφή θα την έδινε. Ε, 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 σε αυτό το σημείο έχει φτάσει. Μαλεζά. Έλα, εντάξει, δεν τον βλέπει ο δικό Ο, ο Μαλεζά τον... δεν τον βλέπει Λαφέρινο ο δικό μα. ο Δεν τον βλέπει. Τζαβέλα άρθρο, έλα, γολυμάντη. Ένα παρακάτω. είναι ο γλυκό. Τι ε, ε, τρία ένα μέχρι τώρα, δηλαδή. Τέσσερα ένα. υπέρ του Πάοκ. Τζιόλη Γιώχανσον. Έλα, να συγκρίνουμε τι. Ο ένα έπαιζε β' Σουηδία που έπεσε και η Σουηδία που δεν έχει ποδόσφαιρο. Φέτο τώρα τι γίνεται, άσε το ναι. παρελθόν. Ωραία, αγόρι μου, ναι, εντάξει. Άντε ότι ο Γιώχανσον έχει λίγο καλύτερη κάθετη κίνηση ε, χωρί την μπάλα. Ο Τζιόλη τέλο πάντων είναι ένα παίκτη που γεμίζει το χώρο και αυτό κάνει λίγα λάθη. Εντάξει. Και οι δύο δεν είναι τίποτα σημαντικό. Φάζει γκολ, αλλά δεν είναι βαθμού. Ο Άου έβαζε ένα διάστημα γκολ που γίνει οχτάρι. Σήμερα ναι. δεν παίζει οχτάρι. Ναι. Να κάνει το δικό σου οχτάρι, μπορεί, δεν μπορεί. Σιμόε τσίμιλο του. Τσίμιλο Σιμόε. Εντάξει. Ήδη παίκτη. Ίδιοι. Ήδη Ίδιοι παίκτη. Δεν στατιστικά. Ε, δικό σου έχει κάτι ξεσπάσματα. Έχει κάτι. Αγόρι μου, δεν στατιστικά. είναι πιο έμπειρο ο Σιμόε. Έχει περισσότερα τρεξίματα από τη στο κέντρο δηλαδή τίποτα, Ισορροπία. ισορροπία. Δεν δίνει κάτι. Δίνω το Βάργκα στο 10. Μισό πάμε, ναι, παρακαλώ. Το κέντρο είναι. Πέλκα Βάργκα. Δίνω το Βάργκα. Δίνει. Ναι, ναι. Επέμπεση μεγάλο ψωμί. Δίνω το Βάργκα γιατί, γιατί είναι πιο προσωπικότητα. Ο δηλαδή άμα βά... το έρθει θα το κάνει. Ο Βάργα. Ναι. Και έχει τα στημένα. Τι να βάλω για τον Μπάουκ, το Μακ. Ε, βάλει του μαύρου μα. Ποιο Μακ, πλάκα μα κάνει, αρρώστησε. Είναι δυνατόν. Πλάκα μα κάνει, απαγορεύεται το μάτι. Απαγορεύεται. Ναι. Βάλτε εξτρέμ. Καλά τα λέγει ο Ιωάννιδη. Αραβίδη Ζάιρο, σε παρακαλώ τώρα. Ε, τι μου παρετεί. Για εξτρέμ μιλάμε. Ποιος ποιος μιλάμε. Να extreme, ρε. Δεν yeah, extreme, μιλάμε. Εξτρέμ, yeah. Δεν yeah. μιλάμε. <laughs> <laughs> <η> Για <laughs> 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 ναι. να πάρω την πόλη. Για εξτρέμ μιλάμε. Αυτή είναι κατηγορία που Ναι. Αυτή είναι ο Αραβίδη. Να πάρω την πόλη. Φιλότιμο, παλεύω, κάνω ράνο. Αλλά σε τεχνικά χαρακτηριστικά ξεταχύτε. και σε ταχύτητα. Ο σου είναι ο σκουντούβι σε ποδοσφαιριστή, ρε φίλε. Άλλο αυτό, αλλά είναι εξτρέμ. Είναι εξτρεμ. Ζάιρο εξτρεμ. Ναι, άμα συγκρίνω τον Αραβίδη με τον Ζάιρο Center Φόλ, θα πω Αραβίδη. Τι Ζάιρο δηλαδή. Ζάιρο εννοείται, τυφλά. <laughs> Σαν να χλάδι θα τον περνάει τον κάλο. Απ' την άλλη ήταν ο Ροντρίγκε. Ροντρίγκε. Ροντρίγκε με. Με τι. Με τον Μπαρμπόσα. Με Μπαρμπόσα. Ισορροπία σε άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο, ο Σαν να το χαρίζει είναι αυτό. Ε? Το χα... Χαριστικά το δίνει. Δεν δηλαδή. το δίνω χαριστικά γιατί ο Μπαρμπόσα είναι πολύ αποτελεσματικό στη δημιουργία. Mm έχει πολύ καλή την, παίζει πολύ σωστά ανάμεσα στι γραμμέ. Είναι ένα παιδί το οποίο άμα βρει χώρο θα την κάνει. Εντάξει, ο δικό μα είναι πω ξύπνησε. Άρα έκ βλέπει εκεί. Εκεί Βάρκας Βλέπει μπαρμπόσα, έκ. Ναι, βλέπω δύο θέσει οι οποίε υπάρχει μια ελαφρά υπεροχή τη έκ. Και τζιμπούρ με τον Σέντερφορ του Πάουκ. Με του Πάουκ. Βλέπω Σέντερφορ του Πάουκ. Η πρώτη αντίδραση από ό,τι φαίνεται για την απόφαση τη ΕΠΟ έρχεται από την Νόβα η οποία λέει επιμένει μην τυχόν και αλλάξετε κάτι τα play-off. Σαν να σου λέει, δεν μα ενδιαφέρει, την Κυριακή εσύ και Τετάρτη θα είσαι εκεί να παίξει. Ρε την Άκη που έμπληξε. Πω, πω, τι γίνεται στον κόσμο. Αυτό λέει η Νόβα. Ποιο είναι σε αδιέξοδο τώρα, η Λίγκα. Η ΕΠΟ είναι σε αδιέξοδο, φίλε. Δεν έχει μερομηνίε. Η ΕΠΟ όρισε το παιχνίδι. Η ΕΠΟ θα περιμένει τι ομάδε να είναι εκεί στο γήπεδο. Ε, Πόσο ένα παιχνίδι σήμερα που δεν μπορεί να γίνει. Τι, όχι, 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 υπάρχει αυτό. Είναι ξεκάθαρο στο καταστατικό, στον ΚΑΠ μάλλον, ότι προηγούνται οι διοργανώσει τη ΕΠΟ. Δηλαδή, ε, αν υπάρχει θέμα και είναι ένα μάτσο πρωταθλήματο ένα μάτσο κυπέλου, προηγείται το μάτσο του κυπέλου που πρέπει να γίνει. Ναι. Όταν δεν υπάρχουν ημερομηνίε, δεν μπορεί να το ορίσει που κουστάρει. Πρέπει τώρα να βρει ο Κοντονή κάτι να το αναβάλει πάλι. Ποιο θα το αναβάλει άλλο. θα δηλαδή, μου, πει δεν κατεβαίνω. Τόσο, δεν μα ενδιαφέρει. Προ το παρόν. <coughs> μα ενδιαφέρει ότι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟ 24. Στο τέλο τη πρώτη ώρα ακούσατε την ανάλυση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Όπου ο ΠΑΟ εμφανίστηκε τουλάχιστον σαν την Σεβίλη. Ένα πράγμα. Έτσι. Τη γλώσσα Σεβίλη, γιατί και η Σεβίλη έχει θέμα εκτό έδρα. Αλλά εντό πετάει. Εκτό αν παίζει με την Γρανάδα που πρέπει να τη σώσει και τώρα τετράμπαλο. Έτσι είναι. Και το διπλό πηγαίνει στο 210. Ε, λοιπόν, ο Πάοκ παρουσιάστηκε σαν τη Σεβίλη από το συνάδελφο. Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε σαν την Βαγεκάνο. Ένα πράγμα που μας έσχισε την Κυριακή. Ε, και άρα περιμένουμε να το δούμε στο γήπεδο. Έχουμε κάποια μηνύματα φίλων που γράφουν διάφορα πράγματα να τα διαβάσουμε να μην τα ξεχάσουμε και για διατησίες και για, και για πολλά άλλα. Λοιπόν, γράφει εδώ ο φίλος ο Γιώργος «Όπως και σήμερα και στον ημιτελικό του 13 με την Τρίπολη, αλλά και στον ημιτελικό του 14 στην Τούμπα, γιατί ο Μάνταλο. Λέει τυχαίο. Το τυχαίο δεν είναι. Τυχαίο δεν είναι. Ο μόνο διαιτή, ο οποίο είναι τόσα χρόνια, α πούμε, σε ένα υψηλό επίπεδο στη, στη Λίγκα, στη Σούπερ Λίγκα, αλλά δεν γίνεται ποτέ διεθνή. Θα, θα, φύγει με το, με το γιατί. Γιατί ρε, εσύ, εγώ δεν έγινα ποτέ διεθνή. Και θα του λένε. Γιατί δεν κατάφερε να φέρει προκρίσει τι δύο, γι' αυτό δεν έχει διεθνή. Ξέρει ότι ο Μάνταλο, όταν δεν έφερε τη δεύτερη την πρόσκληση, μετατέθηκε και από δάσκαλο από την Αθήνα στην Καβάλα. το ξέρει αυτό. Ε, και μετά το πρώτο υποβιβάστηκε στη Βιτεθνική. Ναι, μετά το πρώτο στη Β' Ε. Μετά το δεύτερο μετατέθηκε από την Αθήνα που ήταν δάσκαλο στην Καβάλα. Εσύ πείτε δεν υπάρχει οργάνωση. Ε, Λοιπόν, ένα φίλο γράφει για το στρατό Διονυσίου που αναφέραμε ότι γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα του χρόνια στην Ιγρήτα των Σερών. Ναι, εγώ στη... είπα Ζήχνη, στην Ιγρήτα. Στην Ιγρήτα ήταν. Ε. Άλλο φίλο γράφει για τι μεταγραφέ του Πάου και για τι πωλήσει και λέει: Βάλτε και δύο εκατομμύρια από την ντερ για τον Κάτσε. Όχι, ρε φίλε, αυτό είναι. θα είναι μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, μακάρι. Μακάρι, πραγματικά. Αν είναι να πάει για μια τέτοια ομάδα, να πάει. Αλλά δύσκολα. Τα είναι πιθανά και του Μακ και του Λούκα είναι δύο πολύ πιθανέ περιπτώσει. Μακ έχει 19 γκολ. Ναι, ε, που μπορεί να φέρουν πολλά εκατομμύρια στον Πάοκ. Θα μου πει, τα εκατομμύρια σου λείπουνε. Όχι, φίλε, πρέπει να μα... μαθαίνει να βγάζει κιόλα αυτά, και μόνο να δίνει. Ναι, ομάδα σου λείπει όμω. Ναι. Αυτό σου λείπει. Αν είχε ομάδα, θα δίνει πολύ πιο εύκολα. Ε, άλλο μήνυμα. Στο Βόλεο ο Ολυμπιακό ανανέωσε τον καλύτερο Έλληνα Πασαδόρο, Φιλίπποφ, και πήρε τον καλύτερο Έλληνα Λίμπερο, τον Στεφάνου. Τον είχε τον Στεφάνου. Πώ ήταν καλύτερο, τον άφησε να φύγει. Ε, και ο Πάκ νομίζω τον καλό, έβλεπε τον Στεφάνου. Ναι, άλλο λέω εγώ. Ε, σου λέω ότι είναι ο καλύτερο όμω και δεν αποκλείεται να είναι. δηλαδή είναι καλύτερο από σένα σε δύο πολύ κομβικέ θέσει. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Κάτσε, πάω και δεν. Επίση, αναγκάζει να πάρει ξένο πασαδόρο. Έχουμε και ανάλυση βόλη, λοιπόν έτσι με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανανεώσει και το Ριαμπλόνσκι και το Χιμένε. Εδώ γίνεται η ανάλυση από τον φίλο τον Γιώργο για τι κινήσει στο βόλιο. Ο Ολυμπιακό και εκείνο δείχνει να βιάζεται. Αν κάποιο θα την πληρώσει από του ξένου, θα δώσουν όλοι πιστεύω. Γιατί έχουμε πολλού κεντρικού. Πιο πιθανό να κρατήσει το λίπα παρά το. Ριαμπλόν. Γιατί είναι στο χέρι του Πάουκ όποιον θέλει να τον κρατήσει. Εντάξει, αυτή λόγω ηλικία μπορεί. Ναι. Ναι. Στην Κυφυσιά έπαιζε ο πράγματι, και έκανε καλό πρωτάθλημα. Αυτά και για το βόλι με τα μηνύματα. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526. Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα για το ΠΑΟ 24. Ε, δεύτερη ώρα με μπειρατή. Σήμερα μπορείτε να πάτε κανονικά να δείτε το παιχνίδι. Δίπλα στο γήπεδο για να αποθεώσετε και την ομάδα μα χρειαστεί. Δύο με 11 κάνουλες, 11 βαρέλια μπίρες διαφορετικές, πάρα πολλές ε, γενικά φίρμες. Rock Bar Πειρατής θα έχεις και βέβαια την ευκαιρία να δεις και το παιχνίδι με πολλές τηλεοράσεις μέσα και έξω και κατ' οθόνη. Ο, ε, ο πειρατή θα είναι ανοιχτό εκεί για να παρακολουθήσει το παιχνίδι δίπλα από τη φυσική έδρα του ΠΑΟΚ. Μαζί μα και το ψητοπολίο του Μπαρμπαστέριου, Παπάφη με γωνία τα κρέατα είναι ενωπά, είναι παραγωγή, τα σουβλάκια είναι σε απίστευτα μεγάλε μερίδε, πολύ χορταστικέ και ο χώρο είναι πολύ μοντέρνος, έγινε πριν από λίγο καιρό. Είναι δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το delivery έχει ήδη ξεκινήσει, 12 το μεσημέρι με τρει τα ξημερώματα, σήμερα που είναι και ματσάκι, να κάνετε τι παραγγελίε σα εγκαίρω, γιατί κάποια στιγμή εκεί κατά τι 8-8.30 θα πέσει πάρα πολύ δουλειά. 2-3-10. Σε όλο το επίπεδο. Πού θα δει ο ΠΑΟΚ σήμερα το παιχνίδι. Άρα, σπίτι του αν έχει συνδρομητική τηλεόραση. Μόνο του. Στι καφετέρειε. Από... θα, πάει, θα πάει τι... και στον πειρατή, ρε φίλε. Τι τζίρ θα... τζίρι θα γίνουν σήμερα. Ο Άγιος Πάοκ. Βέβαια, κανονικά. Δηλαδή, πέρα... Με αυτά. Ναι, πέρα από ε, τους... Και δύο σημεία δώρο ενημερώνουν από την διεύθυνση του πειρατή. Από το κοντρόλ σε ενημερώνουν δύο ναι, δώρο. Από control, δύο σημεία μία και δύο γιγαντόθονες. Ψ. Αυτά είναι. Στον πειρατή. Ας μας πούνε λίγο, αφού μα mm. μας ακούνε, ε, τι σημαίνει να παίζει ο Πάοκ στο. Να παίζει ο Πάοκ, όχι την το Τούμπα. Να παίζει ο Πάοκ για ε, τα να καταστήματα. καταστήματα. Και να παίζει μια άλλη ομάδα. Ε, δεν έχει τώρα. Και δεν έχει τηλεοράσει και... εντό. Ναι, αυτό το ξέρω. Ε, τι σημαίνει πρακτικά. Δηλαδή, ποια είναι η χρονική στιγμή. Συγκεκριμένο που μου στέλνει τα μηνύματα, δεν νομίζω να θυμάται τι σημαίνει όταν παίζει ο Πάοκ. Αλλά. Εμπορικά λέω μπορεί καλύτερα, δεν σημαίνει, να μην είναι Σημαίνει πάουξες. ανάσα, λέει με μία λέξη. Ποια είναι η χωρητικότητα του μαγαζιού. Έτσι όπω το κόβω εγώ, είναι 250 άτομα μέσα έξω, άνετα. Εντάξει. σε υποκανονικέ συνθήκε. Τι εννοεί κανονικέ συνθήκες Δηλαδή να κάθονται όλοι. Εντάξει, να κάθονται όλοι. Να κάθονται οι περισσότεροι. Σήμερα θα γίνει χαμό. Λε. Σήμερα θα γίνει χαμό, ναι. Και είναι ένα κλικ, δηλαδή να κερδίσει ο Πάοκ και να την Κυριακή να έχει κρατήσει από το Σάββατο. Λε. Ε. ε, βέβαια. Χαλάλι, δύο Χαλάλι, και στον πειρατή και σε όλα τα μαγαζιά που θα δουλέψουν και σήμερα που περιμένουν να παίξει ο ΠΑΟΚ για να ανεβάσουν λίγο τους τζίρους και να καλύψουν άλλες ημέρες. Κάτι ένας φίλος μας έστειλε, μου είχε λίγο καρφωθεί, σήμερα θα λήξει 4-0, θυμηθείτε το. Ε, ναι, το γράφει και στην oh. ομάδα. Καλά φίλε, χαλάρωσε λίγο. <κυρ> ε, χαλάρωσή ε, χαλάρωσε, εσύ τον ανέβασες, Εγώ είπαμε μπάοξε... παιδιά τα χαρακτηριστικά. <κυρ> <κυρ> δεν μίλησε φίλε, εσύ φταίς. Γιατί παρουσίασε τον Πάουξ εδώ. Εγώ το... είπα, παιδιά, τα χαρακτηριστικά. Δεν μίλησε για ομαδική λειτουργία. Ε, αυτό είδε όμω και παρασύρθηκε. Πάει να το παίξει και Από Κρήτη, ο φίλο μα ο Θόδωρο λέει το Μάνταλο. Έλαιος να πούμε. Αλλά αυτό ακόμα σφυρίζει. Και Ιλπόστο σήμερα δυτικά στον Εύωσμο. Στο κέντρο του Ευώσμου. Στην κορυφαία πλατεία δυτικά στην πόλη. Με ξένη ποιοτική μουσική το Ιλπόστο και με καθημερινές προσφορές βεβαίως. Ε, σήμερα Τετάρτη με ένα ποτήρι κρασί άλλο ένα στο Ιλπόστο. Και για όλους όσους ψάχνονται με το service αυτοκινήτου. Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο τη Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου 299, με φοβερέ τιμέ στο service. 46 11 63, για να ενημερωθείτε σχετικά στο Beta Auto Center. Αυτά για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με πιθανές εντεκάδες με τον διαιτητή, με όλα τα δεδομένα ρυθμό δεν έχουν οι ομάδες όλα είναι στη θεωρία Κόσμο δεν έχει το γήπεδο Αυτό δεν είναι απόλυτα θετικό για την ΑΕΚ δηλαδή, Για τους παίκτες που θα μπούν να παίξουν Το να μην έχουν κόσμο ε, πάνω από το κεφάλι τους Είναι ένα θέμα το πως θα προσαρμοστούν Έτσι Όχι ότι θα ήταν καλά να ήταν 20.000 για την ΑΕΚ Αλλά και το άδειο γήπεδο Είναι ένα ζήτημα για το πως προσαρμόζεσαι Α δούμε και αυτό Πως θα επηρεάσει Δύο βαθμούς η ΑΕΚ 0 ο ΠΑΟΚ από μόνο το αυτό λέει πολλά για τη σημασία του παιχνιδιού. Η Sunderland θέλει το παιχνίδι σήμερα. Η Σάντερλαντ. Ναι, δεν είναι παίζει στο. Ναι, είναι άλλο λέω. Το έφαγα να φλά. Με ποιον παίζει η Σάντερλαντ. Με την Εύελθ. Για το ότι θα παίξει. Όχι, το έχω παίξει αλλά δεν τσέκαρα. Νομίζω ότι το χρειάζεται. Η Σάντερλαντ. Παίζει και η Ελβέρπολη Τσέρσι σήμερα. Και χθε έχασε η Η Σάντερλαντ είναι ένα βαθμό πάνω από την Newcastle. Την Ένα οποία την λιγότερο. Τη ρίχνουμε και αυτήν. Χάρηκε που έχασε η United. Δεν σα είπα, άσο είναι. Δεν σα είπα το παιχνίδι. Ένα-δύο όμω το έκανε. Και τι έγινε. 1-0, ένα-δύο. Επειδή έπαιζε με μπακότερμα εγώ. Εγώ στη μένα. Εγώ στη έπαιζε με μπακότερμα κανονικά. Αν δεν έπαιζε ο Ατριάν, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το 3-0-4-0 παιχνίδι. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον αγώνα του Πάου με την ΑΕΚ. Όχι. Ο Μάνταλο δεν παίζει για την ΑΕΚ, ο Βίτορ δεν παίζει για τον Πάου, δεν παίζει και ο Μπερμπάτοφ φυσικά. Ε, ο Βίτορ οι ήδημα γράφουν και λένε από την Παεπάοκ ότι έχει στη, στη Γάμπα. Πολύ άσχημο σημείο είναι. Ε, Έχω και εγώ τα ίδια τραβά Πήγα, έκανα εξετάσει. Τι έχει, έκανα υπέροχο. Ήδημα. Ναι, πρώτο βαθμό. Ε, Βγάλε μετά δελτίο τύπου. Ότι γίνανε εξετάσει και τελικά δείξανε αυτό. Όχι, βαθμό. όχι, θα κάνω τώρα ασκήσει και σε δύο-τρει μέρε θα ξαναπάω. Μάλιστα. Θα είμαι έτοιμο 1η Ιουνίου λογικά. Ωραία. Αυτό είναι. Όλο ο... η κάτοχη διαρκεία ε, είναι σε αγωνία. 6 και 4 το άλλο αγώνα. Πανιόνιο Παναθηναϊκός Εκεί. Ποιο ξέρει τι θα δούμε. Και τι πρόσωπο θα παρουσιάσει ο Πανιόνιο για παράδειγμα. Που έχει να παίξει τόσο καιρό. Μου γράφει ο Ντίνο, ιδιοκτήτη του πειρατή ναι. ότι ο Παώκης είναι η μόνη εταιρεία που η καλή τη πορεία δίνει τζίρου σε άλλε 50 επαγγελματικέ κατηγορίε. Ε, εντάξει, ναι. Και η Θεσσαλονίκη. Και, και ναι. όχι στην ίδια. Όχι, και, ε, στην, και ίδια. στην, ίδια. και στην ίδια. Και στην ίδια. Σωστό. Γι' αυτό να βάλετε όλη λίγη θετική ενέργεια ώστε το πάω να παίξει τσάμπιο του χρόνου. Και αυτό χρειάζεται. Καμιά καλή κουβέντα. Αυτό δεν το σχολιάζαμε με τον τύπο που λέει ότι έρχεται στον Πάο και είναι δύο εκατομμύρια μεταγραφή. Ναι, που... τα αφήσαμε για, τα, για, τη συνέχεια αυτά τα καινούργια μεταγραφικά. Γιατί πάλι στη Βουλγαρία επιμένουν για τον ε, μέσο επιθετικό τον Ισπανό, τον Πεντόγια, τη Λεύσκη. Πρόκειψε και ένα ποδοσφαιριστής ποδοσφαιριστή στη Σλοβακία, ένα Βόσνιο με καναρινή φανέλα, ο οποίο. Ε, είπε ότι θα πάει στον Πάοκ να παίξει και γράφτηκαν και ποσά. Εντάξει, είναι απόδειξη, το έχουμε πολλές φορές, ότι για ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς ο ΠΑΟΚ είναι μια λύση, είναι μια προοπτική και εύκολα τον επικαλούνται γιατί ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να δώσει λεφτά, ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και ότι αν πουν ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ θα τους κάνει καλό για την καριέρα τους και για τις προοπτικές που έχουν. Ε, δεν είναι και απαραίτητα κακό. Το να υπάρχει αυτή η εκτίμηση σε ένα κομμάτι τη ευρωπαϊκή αγορά, από το να μην σε ξέρουν καθόλου. Εντάξει. Ισχύουν κάποια, κάποια πράγματα. Επειδή μα άρεσε και σα άρεσε ε, το quiz, θυμάστε πριν λίγε μέρε με αφού με τα γενέθλια κάναμε quiz. Πόσο πάω, κρίσε. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έτσι. Είπαμε να το συνεχίσουμε και ετοιμάζουμε τώρα ένα. Στα τελειώματα είμαστε Για τον τελικό του 2001 Δηλαδή όχι πόσο πάωκης Αλλά τι θυμάσαι Από εκείνο το, το παιχνίδι Το παω ολυμπιακος Ολυμπιακός 4-2 Στη Φιλαδέλφια Λοιπόν αύριο είναι η ημέρα 15 χρόνια Σαν εχθές μου φαίνεται 15 χρόνια από τον τελικό της Φιλαδέλφιας. Ρε εσύ τι γίνεται. Τι τρέλα ήταν εκείνη. Φοβερά πράγματα. Όπου για να πάμε στα δημοσιογραφικά ε, περνούσαμε μέσα από τον κόσμο. Και ήταν όχι, όχι... Τον Ολυμπιακό προφανώς. Όχι, όχι. Τα δημοσιογραφικά της φιλαδέλφία ένα κόμμα ήταν απέναντι από το, την κεντρική θύρα. Α, ναι, άμισα-μισα ναι. ήταν. Ναι, ναι. ναι. Και ήταν τρει-τρει σε μια θέση. Όχι ένα και δύο. Ε, και όρθιοι όλο το μάζερε δεν υπήρχε. Εντάξει, ήταν επαστομένοι από ένα σημείο και μετά. Ναι. Αφού μπήκαν στο γήπεδο τρει ώρε πριν. Και ήταν συμπαγή η κερκίδα, γιατί ήταν όλοι από τη μία πλευρά, σε αντίθεση με του Ολυμπιακού που ήταν χωρισμένοι και κάναν τρομερό πάταγο. Δηλαδή, επειδή δύο ώρε ήταν μόνοι στο γήπεδο, κάναν πάρτι. Και μαζευόντουσαν ένα-ένα οι άλλοι προχόντουσαν. Απίστευτο ήταν, απίστευτη κερκίδα. Ναι. Και άμα σου κάθεται και το ματ. Μάτς... Φοβερό πράγμα, φοβερό. Οι άλλοι δεν, δεν, δεν καταλάβανε από πια. Με το πλάνο του Λεμονί να πιάνει το, το, το πρόσωπό του εκεί στο, στο 3-0. Ναι. Στην αρχή του δευτέρου χρόνου που χάθηκε η μπάλα και ο Γιωργιάδη έκανε το 3-0. Και να λέει: Δεν γίνεται. Με φοβερή διατησία κανένα να φέρει υπερολυμπιακό έτσι. Δηλαδή... Δεν πήρε ο Πάουκ σφύριγμα ούτε για, για, πλάκα. Έχασε νομίζω ένα ο Γιανακόπουλο στο πρώτο ημίχρονο. Έχαναν, έχαναν, έχαναν. Και έβγαλε φίλοι, και ο Κόβιτ. Έβγαλε. Ε, έκανε ματσάρα. Έβγαλε και ο Κόβιτ. Και άμυνα μα ήταν καλή. Αλλά δεχτήκαμε πολύ πίεση, αλλά να όπω έλεγε και ο Λεμονή, δεν γίνονται αυτά. Ό,τι πήγαινε μέσα. Αύριο. Με... Αύριο ένα τέτοιο quiz να θυμηθείτε 15-20 στιγμέ ή φάσει καταστάσει, αν τι θυμηθείτε. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και είπαμε, τα quiz θα τα καθιερώσουμε. Αυτά γιατί είναι ωραία. Πιστεύω θα τα, θα τα απαντήσω όλα. Όχι. Ναι, το έχω πολύ καθαρό στο μυαλό μου. Εκείνο το βράδυ. Εντάξει, επειδή το έκανα πριν από λίγο. Ναι. Για να γίνουν και απαραίτητε διορθώσει. Ε, είναι κάποια πράγματα τα οποία. Μερικέ λεπτομέρειε δύσκολε. Λε να μπερδέψω το 1 με το 3. Το 2001 με το 2003. Μπορεί, μπορεί να μπερδέψει πράγματα. Μπορεί. Είναι μια χρονιά το 2001 που δεν για... ήταν καλή για τον Μπάουκ όσον αφορά το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ντεμέκ, πήγαμε να πάρουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Τελικά, αρχέ δευτερού γύρου γονατίσαμε. Μείναμε πίσω. Αλλά μα έκατσε στο κύπελο. Με πολύ ευνοϊκέ κληρώσει. Σε αντίθεση με τι κληρώσει που είχαμε δύο χρόνια μετά. Το 3, ναι. ναι. Δεν αποκλείσαμε κανέναν. Μόνο τον Ολυμπιακό στο τελικό. Από όλων Αθηνών. τελικό. ναι. Στο Και περιβόητο ναι, το μάτι, το δεύτερο χάσαμε ένα μηδέν. Όπου λέει ο Μπάγεβιτ στον Μπράντιτ, ε, πώ το λέγανε αυτό, να έχει ε, κίτρινε κάρτε, πρόσεχε. Έχουμε τελικό, αυτά μην γίνει λάθο. Και στο 5 το αγώνα στη Ριζούπολη, μετά από 5. Μετά, σε, σε, εύκολο παιχνίδι, ο Μπράντιτ βάζει τα δύο χέρια και κάνει φάουλ με τα δύο χέρια, 5 κίτρινη, πάει ο τελικό. Φοβερά πράγματα. Έξυπνο, πανέξυπνο. Ναι, ναι. Ιδιοφία. Εντάξει, μόνο δεν κόστησε και πολλά. Έτσι. Πράτητς. Ιδιοφία. εκείνη τη χρονιά πιστεύω ότι ο Πάκ ό,τι ώρα ήθελε έβαζε γκολ. Αυτό το 5-2 το θυμάμαι μέσα στην, στην Τούμπα με τον Απόλλων. Όπου φύγαμε τα τσακαλάκια και πήγαμε να δούμε και τον Ολυμπιακό που έπαιζε την ίδια ώρα με τον Ηρακλή. Είχε τα ζευγάρια εκεί στα, στα άκρα, ο μπάγι, έτσι κάνανε θαύματα. Όπου το Ολυμπιακό Ηρακλή είναι η σφαγή του Ηρακλή στο δεύτερο με παιχνίδι, Με Αναστασιάδη η προπονητή. Μπορεί. Τότε πρέπει να είναι. Σφαγή. Που, ενα ένα-0 εδώ και του έκανε εκεί γιο. -γιο. Ο Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου, αλλά. Ε, στο τέλο ο Αναστέ πήγε και έδωσε το χέρι στο χέρις Και 10 γκολ να βάζουν ο θα βάζαν 12. Λοιπόν, από το πρωί με τα, με τα, γραφικά σενάρια, πριν πάμε σε ένα ακόμα θέμα. Ε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα στη... στη Βουλγαρία και πάλι. Ε, το προχωρούν η οι, οι Βούλγαροι για τον Ισπανό που αναφέραμε και χθες και προχθέ, για τον Πεντόγια, τον μέσο επιθετικό που παίζει στη Λεύσκη, τον 30χρονο, με πορεία πριν στη Νουμάνθια, και αναφέρουν ότι θα έρθει για να υπογράψει. Κάνουν ένα βήμα μπροστά. Τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη. Τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη για να έχουμε μία ενημέρωση ε, και για τον άλλο σημαντικό αγώνα της ημέρας που δίνει ο ΠΑΟΚ είναι η γυναική ομάδα του handball που παίζει με τη Νέα Ιωνία. Ο κ. Χασακίδης, ο έφορος, είναι στη γραμμή μας. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε. Ε, καλά. Πιεσμένοι. Πιε, με, με την πλάτη στον τοίχο που λένε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Καμιά φορά μπορεί να είναι και καλύτερα. Ναι. Ε, είναι ο τελικός, έχετε παίξει πολλές φορές με τη Νέα Ιωνία, ε, χάσατε το πρώτο παιχνίδι, το έχετε ξεχάσει, το αφήνετε στην άκρη ή από κάποια πράγματα που βγαίνουν πρέπει να πάρετε μάθημα για να αντιδράσετε σήμερα. « Κοιτάξτε δεν είναι το πρώτο παιχνίδι, έχουν γίνει έξι παιχνίδια μέσα στη χρονιά. Ναι, ναι. Δύο κερδίσαμε εμείς, δύο αντίπαλος και δύο έλκυσαν όπαλα Υπάρχει απόλυτη ισορροπία.» Ε, από εκεί και πέρα το σημερινό παιχνίδι είναι ένα άλλο τελικό. Δεν, έχει κάτι το... δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με κανέναν άλλο αγώνα. Mm -hmm. Το λέω επειδή προηγεί, Σημιωτεί... είναι λίγε ημέρε Σημιωτεί... που πέρασε. Σημιωτεί... Ναι. Σημειωτέω ότι ναι. Σημιωτεί... ναι, το προηγούμενο μα παιχνίδι μπορεί να ήταν και το χειρότερο τη χρονιά. Α, μάλιστα. Ναι. Δυστυχώ έτυχε μια πολύ κρίσιμη στιγμή να έχουμε μια πολύ ας πούμε, μέτρια εμφάνιση και τι δυνατότητε μα. Πράγμα mm -hmm. που δεν πιστεύω να συμβεί και σήμερα. Από το κλίμα που παίρνετε από τι συνομιλίε με τι αθλήτρε, με την ε, προπονήτρια, ε, μπορεί σήμερα ο Πάο με, με το πρώτο παιχνίδι να μην έχει καμία σχέση απόδοσή του με το προηγούμενο μα. Μπορεί, 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 μπορεί. έτσι. Σίγουρα μπορεί. Ε, αγώνα στι 5 η ώρα και κλεισμένο το θυρών, δεν έχει κόσμο, είναι τιμωρημένη. Είναι η... και κλεισμένο το θηρόν, είναι τιμωρημένο ο αντίπαλο. Ε, Ό,τι προβλέπει το κήρυξη της Ομοσπονδίας ε, του Χάτμπολ Και εμείς θα έχουμε 20 φίλους της ομάδος 20 ο αντίπαλος και κάποιες ε, λοιπές ε, προσκλήσεις που δίνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τοπικές αρχές Θα έχει λέει το ΠΑΟΚ 20 φιλάθλους από Αθήνα ναι. ναι, κυρίως είναι γονείς και φίλοι και από Αθήνα ναι. Μάλιστα, μάλιστα ε, είναι το μάτι της χρονιάς, ξεκάθαρα. Εντάξει είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Ναι. Μάλλον είναι το παιχνίδι που θα μας δώσει τη δυνατότητα το Σάββατο να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Εφόσον πάνε όλα καλά. Να σας ακούω αισιόδοξο. Διαφορετικά ναι. τερματίζουμε διαφορετικά τη σεζόν, αλλά δεν έχουμε σκοπό κάτι τέτοιο να γίνει σήμερα. Έχει προβλήματα η ομάδα, είναι όλες οι αθλήτριες έτοιμες, παίζουν κανονικά. Είμαστε πλήρες. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Πέντε ώρα θα έχουμε κάλυψη, θα έχουμε ενημέρωση. Κύριε Χασκίδη, καλή επιτυχία και μακάρι πράγματι το επόμενο ραντεβού είναι το Σάββατο και εκεί ο Πάκο να πανηγυρίσει ένα ακόμη πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ, αυτό θέλουμε όλοι. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Στι 5 λοιπόν, έτσι το παιχνίδι Handball τη νέα Ιωνία με τον Πάο και κλεισμένο των θυρών με τα δεδομένα που ακούσατε έχουν γίνει έξι μάτ. Ε, παίζουν συνέχεια αυτέ οι δύο ομάδε με φοβερή ισορροπία μέχρι στιγμή στα αποτελέσματα. Για να δούμε. ο Πάκ πήρε ένα σημαντικό παιχνίδι που ήταν ο τελικό του κυπέλου ναι. που έκρανε τίτλο. Τώρα από εκεί και πέρα, όντω οι ομάδε είναι ισοδύναμε με πολύ μικρέ διαφορέ. Έχω ο Πάκ μια μεγάλη ευκαιρία να Το σημερινό τελικό είναι. Για να δούμε αν δεν μπορεί ο σύλλογο γενικότερα να κατακτήσει άλλο ένα τίτλο, γιατί είναι τώρα σε δύσκολη θέση, όπως το ακούσαμε. Το Φίλο σου απαντάει ότι το 2001 που είπε ότι ο Πάοκ δεν είχε μεγάλου αντιπάλου στην πορεία του, στο δεύτερο γύρο απέκτησε τον Άρη. Ε, το ίδιο λέμε. Μάλιστα. Πώ το λέω, γιατί το, το έστειλε, το... Ούτε το θυμάμαι. Ε, ήμουνα στην Τινησία. Έλειπε για δουλειέ. Όταν έγινε το ένα από τα δύο μάτσα, αυτό στην Τούμπα που κερδίσαμε. Το άλλο έλειξε Χ.00. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Εντάξει, πραγματικά το πιστεύω ότι ο Πάοκ δεν απέκλεισε εκείνη τη χρονιά κανέναν μεγάλο γιατί τον Άρη τον είχαμε. Είχαμε καλή ομάδα. Ναι, δεν ήμασταν για πρωτάθλημα, αλλά είχαμε δυνατό σύνολο. Και την επόμενη χρονιά ε, κερδίσαμε, αν θυμάμαι, τον Άρη πρώτη αγωνιστική του δευτερού γύρου και τον Ιρακλή στην τούμπα δεύτερη αγωνιστική του δευτερού γύρου. Τον Άρη τον είχαμε κερδίσει εκτό και ήμασταν πρώτοι στι αρχέ του δεύτερου γύρου. Και μετά ήρθαν κάτι κατραπακέ εκεί με, με Ιωνικό κλπ. Και, λοιπά και πάλι χάσαμε την, τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα σχετικά νωρί. Αλλά πάω και η μεγάλη ομάδα. Για να το κλείσουμε με αυτόν τον Βόζνιο Βόσνιο ποδοσφαιριστή, ο οποίο από το πρωί διέδιδε ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ονόματι Λέτιτς. Μπόγιαν Λέτιτς παίζει στη Ζήλινα, και αναφέρθηκε, το είπε και οτι ότι έχει κλείσει 23χρονος αριστερός μπακ. E, το φοβερούν ότι γράφτηκαν και ποσά. Ποσά 1,8 εκατομμύρια ευρώ. E, και επαναβάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή το προχώρησε πάρα πολύ αυτός ο ποδοσφαιριστής και έκανε και δηλώσεις, από τον Πάο αναγκάστηκαν να διαψεύσουν και να παρεύουν ουσιαστικά, e, λέγοντας ότι κανείς μέσα στην ομάδα... Όχι μόνο δεν έχει συζητήσει, δεν έχει διαπραγματευτεί και δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για τον παίχτη αυτόν, αλλά ούτε κάποιο, ούτε καν κάποιο τον γνωρίζει. Αυτο τον Μπόγιαν Λέτιτ τη Ζήλινα. Απλά μην αρχίσει τώρα ό,τι δεν διαψεύδεται να θεωρείται πιθανό σενάριο. Γιατί δεν κατάλαβα εγώ σήμερα γιατί μπήκε στη διαδικασία ο Πάκ να... να απαντήσει. Το Έτσι σκεπτικό αλλιώς... βασικά σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι ότι είναι οι εντυπωσει. <coughs> είναι οι εντυπώσεις, δηλαδή δεν θέλουν από τον ΠΑΟΚ να δημιουργηθεί εντύπωση ότι πάνε να ασχοληθούν με έναν τόσο άγνωστο ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Να, και επειδή πάνω... κάνει και δήλωση, για αυτό δεν είναι στον αέρα, είναι... έχει πάρει την ευθύνη αυτό να κάνει δήλωση, γι' αυτό το, το διαψεύδουν. Γι αυτό σου, γιατί σου λέω ότι μπορεί αύριο πάλι ένα άσημο ποδοσφαιριστής να έχει απασχολήσει και να αναφέρονται και ποσά, γιατί αυτό συνέβη με το συγκεκριμένο και να μην απαντήσει η ε. ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εμεί να υποθέσουμε τι, ότι αφού δεν απαντάει. υπάρχει δεν θέμα. αυτό. Ναι. Κάποια περίοδο ίσχυε. Δηλαδή, υπήρχαν απαντήσει και επιβεβαιώσει και διαψεύσει για πάρα πολλά θέματα, αλλά δεν είχε αυτολογική. Ε, κάπου θα, θα έσπαγε και πλέον δεν παίρνει θέση ο ΠΑΟΚ για οτιδήποτε παρά μόνο σε κάποιε χτυπητέ περιπτώσει όπω αυτή, όπου ο Ποδοσφαιριστή έκανε και, και δήλωση. Ποιο μα θυμίζει εκείνα τα μάτια με τον Άρη το ότι ήταν 1-1 το μάτς κυπέλου στο Χαριλάο με εγκομίτι ο Πάοκ και 2-0 στην Τούμπα. Κέρδισε. Καθόλου τα θυμάμαι. Λάκη κάνω. Καθόλου. Μόνο άμα τα δω. Μπορώ να τα, να τα θυμηθώ. Ναι, 2-0 Τούμπα το θυμάμαι ξεκάθαρα. Δεν ήμουν Ελλάδα. Στο 1-1, ναι, με εγκομήτη. <Τι> Πάω και στα δύο μάτς τότε έπαιξε με ασημή φανέλες. Εκείνη την παράξενη στολή, την γκρι, ναι, γκριζοασημένια γκρι, που είχε. Ναι. Και νομίζω είχε μια ρίγα μπλε κάπου. Τον εγκομίτη θυμόμαστε. Με γενική τη τράπεζα δηλαδή. Μπορεί. Χορηγό. Μπορεί. Ρε τι λεπτομέρειες. Η γενική ήταν η τράπεζα του στρατού. Και τότε ήταν υπουργό Εθνική Άμυνα του Τσοχατζόπουλο. Απίστευτε εποχέ. Όποιο δεν θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένο να το ξαναζήσει. Γενική τράπεζα. Πράγματι. Λοιπόν, να δούμε αν και στην ομάδα μα έχουμε κάποιο τελευταίο μήνυμα. Για να σα αφήσουμε χωρίς κάποια άλλη αντίδραση για την απόφαση της ΕΠΟ να ορίσει τον τελικό κυπέλου την άλλη τρίτη μάλλον σαν έχουν παγώσει όλοι είναι και η ΕΠΟ και η Λίγκα και όλοι οι άλλοι και το μόνο που είμαστε σίγουροι είναι ότι έχουμε αγώνα το βράδυ αγώνες το βράδυ τους πρώτους των πλειόφ και μετά βλέπουμε και μετά βλέπουμε για το τι θα, γίνει από νωρίς θα είμαστε στην ε, Τούμπα για όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού για ρεπορτάζ πριν την έραξη για την μετάδοση για δηλώσει μετά το τέλο του παιχνιδιού του πρώτου. Έχουμε σήμερα και άλλε μεταδόσεις. Παίζει ο Άρη Μπάσκετ, τον Έχει φιλικό και ο Ρακλή. Και στην Αθήνα ξεκινούν τα πλοία με πανέμορφο Παναθηναϊκό. Γεμάτη μέρα εδώ με αρκετά αθλητικά γεγονότα. Καλή ακρόαση σε εσά. Καλή δουλειά σε εμά. Καλό μεσημέρι προ το παρόν.